Είμαστε αισιόδοξοι από την μέχρι τώρα συμμετοχή των δημοκρατικών πολιτών και ευελπιστούμε στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ξέρουμε ότι η μέρα η σημερινή είναι σημαντική για την παράταξή μας, για μια παράταξη που δεν λιποτάκτησε ποτέ από την Ελλάδα και πάντα είχε πατριωτική στάση. Για αυτή την παράταξη παλεύουμε, για αυτή την παράταξη θέλουμε να γίνει και πάλι πρωταγωνιστής των εξελίξεων. Βλέπετε ότι υπάρχει συμμετοχή σήμερα. Ναι, υπάρχει συμμετοχή αυτή την ώρα και θέλουμε να πιστεύουμε ότι και μέχρι το βράδυ θα υπάρχει μεγάλη συμμετοχή του κόσμου και το μεγαλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, αυτό το οποίο θα μας επιτρέψει την άλλη μέρα, όχι να πανηγυρίζουμε, αλλά να λέμε και πάλι ότι κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα, μια νέα αρχή ικανή να εμπνεύσει και πάλι τους Έλληνες και να μπορέσουν να, με την ψήφο τους να κάνουν τη δημοκρατική παράταξη και πάλι να πρωταγωνιστεί στις πολιτικές εξελίξεις. Είχαμε χρόνια στις διαδικασίες του ΠΑΣΟΚ να δούμε ουρές. Σήμερα βλέπουμε και ουρές. Ναι. Φαντάζομαι αυτό να συνεχιστεί μέχρι το βράδυ, μας χαροποιεί ιδιαίτερα και πιστεύουμε ότι σε αυτή τη φάση που έχουν πια καταγραφεί και τα ψέματα και η διχαστική λογική από το πολιτικό σύστημα, η άποψη της κεντροαριστεράς με την μετριοπάθεια και το ρεαλισμό είναι αυτή η οποία μπορεί να δώσει ένα σχέδιο και μια προοπτική για τους Έλληνες. Το αύριο θα καταγραφεί με μια ενότητα. Με μια ενότητα που θα σφραγιστεί με το μεγαλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σήμερα συμμετοχής και που για μας είναι αδιαπραγμάτευτο. Θεωρώ ότι όλοι όσοι συμμετέχουν σήμερα σε αυτό το εγχείρημα αναγνωρίζουν ότι είναι η ιστορική ευκαιρία για την ένωση της κατακερματισμένης κεντροαριστεράς, ικανής να δώσει πάλι το στίγμα της για την Ελλάδα μετά τα μνημόνια. Σας θυμίζω ότι ήταν αυτή η παράταξη η οποία έχει σφραγίσει θετικά και όλες τις μεταρρυθμίσεις όταν όλοι οι άλλοι ήταν απέναντι στη νεότερη Ελλάδα. Από την παράταξη του Ελευθερίου Βενιζέλου και το άνοιγμα των ορίων που πέτυχε ο Ελευθέριος Βενιζέλος με το γερό της Δημοκρατίας αλλά και στα νεότερα χρόνια με τον Ανδρέα Παπανδρέου και τον Κώστα Σιμίτη, τον μεταρρυθμιστή, κράτησε πάντα πατριωτική στάση και ποτέ δεν λιποτάκτησε, ποτέ δεν πρόδωσε τις αρχές και τις ιδέες του κοινωνικού κράτους και της μεγάλης ελεύθερης Ελλάδας. Κύριε Ρετούλη, καλημέρα. Σας βλέπουμε σήμερα εδώ στις διαδικασίες του νέου φορέα. Γιώργο, καλή σου μέρα. Πώς μπορούσα εγώ να λείψω που σε όλες τις διαδικασίες πάντοτε ήμουνα εδώ. Σήμερα μου δίνεται η ευκαιρία και χαίρομαι που βλέπω όλο αυτόν τον κόσμο και παρευρίσκεται, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι ο κόσμος είδε ότι δεν υπάρχει άλλη λύση. Η λύση είναι εδώ. Γι' αυτό και τους βλέπουμε όλους εδώ. Η διαδικασία κυλάει ομαλά μέχρι τώρα. Το μεγάλο στοίχημα του όλου εγχειρήματος που είναι η μεγάλη προσέλευση του κόσμου επιτυχάνεται. Μέχρι τώρα μιλάμε στον νομό, έχουν ψηφίσει πάνω από 700 άτομα. Πάει πάρα πολύ καλά. Ευελπιστούμε ότι θα συνεχίσει σε αυτόν τον ρυθμό. Υπάρχει όμως δισταγμός στον κόσμο. Δισταγμός. Εξαρτάται πώς το εννοείται το δισταγμό. Βλέπουμε ο κόσμος γυρνάει σιγά σιγά σπίτι του, γυρνάει στο χώρο που ανήκει. Ευελπιστούμε να συνεχίσει να υπάρχει και την επόμενη μέρα, ανεξάρτητα το ποιος υποψήφιος βγει νικητής στην όλη διαδικασία, και έτσι ώστε να πάμε μπροστά και να συνεχίσουμε την ανωδική πορεία που έχει δει τα τελευταία χρόνια χώρος. Η επόμενη μέρα θα είναι ένας νέος φορέας κεντροαριστεράς ή θα αλλάξει ο Μανολιός και θα βάλει τα ρούχα του αλλιώς? Δεν θα αλλάξει ο Μανολιός και θα βάλει τα ρούχα του αλλιώς. Θα είναι η επόμενη μέρα με μεγάλη ανανέωση στο χώρο. Θα ανεβούμε σίγουρα σε όλη την Ελλάδα και ξεπερνώντας φυσικά το όριο που έχουμε θέσει τις 150.000 στην Ελλάδα, μιλάμε ότι πλέον η κεντροαριστερά στην Ελλάδα είμαστε εμείς και όχι η λαϊκιστική πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ που θέλει να καπηλευτεί αυτό το χώρο. Ως παλιός δημοκράτης και εγώ ήρθα σήμερα να δώσω το παρόν σε αυτήν το προσκλητήριο για την ανασυγκρότηση της δημοκρατικής παράταξης, δημοκρατική συμπαράταξη όπως λέγεται πλέον ή θα λέγεται μετά τις σημερινές εκλογές ή και τις ερχόμενες Κυριακές.
το καθήκον μου και εγώ στο δημοκρατικό τόξο, όπως λέμε, να δώσουμε το παρόν, να βοηθήσουμε αυτό το χώρο να ανασυγκροτηθεί, να αναγεννηθεί και να πάμε σε νέες βάσεις, γιατί η κατάσταση μέχρι σήμερα του 4, 6 και 7% δεν είναι η αρμόζουσα στον ευρύτερο δημοκρατικό χώρο. Κοιτάξτε να δείτε, η συμμετοχή όπως πράγματι λέγεται ότι είναι ή που βλέπουμε εδώ στην Κόρινθο, θεωρώ ότι το περίμενε ο κόσμος, ο δημοκρατικός κόσμος να δώσει το παρόν, να δώσει την στήριξή του σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται να ανασυγκροτηθεί ο χώρος. Θέλουν όλοι να συμβάλλουν, πιστεύουν ότι κάτι καλύτερο θα γεννηθεί από αυτή την προσπάθεια. Όλοι ευχόμαστε για το καλύτερο. Σήμερα οι διαδικασίες έχουν ξεκινήσει από τις 8 η ώρα. Είμαστε στο Δημαρχείο της Κορίνθου, για στην Κόρινθο. Υπάρχουν άλλες 9 κάλπες σε όλη την Κορινθία. Είναι η διαδικασία εκλογής του νέου επικεφαλής για τον καινούριο φορέα που συστήνεται στο χώρο της κεντροαριστεράς. Βλέπετε, υπάρχει συμμετοχή. Αυτό είναι το ευχάριστο της ημέρας, είναι ότι υπάρχει αρκετή συμμετοχή ως και τώρα. Είναι παραπάνω από ικανοποιητική και πιστεύουμε να ξεπεράσει ακόμα και τα πιο αισιόδοξα σενάρια. Το μήνυμα της επόμενης ημέρας για πρέπει να είναι ότι συνεχίζουμε όλοι μαζί και χωρίς αποκλεισμούς να επανασυστήσουμε τον χώρο όπως ξεκίνησε αυτή η διαδικασία από το 2015, γιατί ως τότε ο χώρος είχε τραβήξει αρκετά και λιδωρήθηκε, πολεμήθηκε και τώρα η προοδευτική παράταξη επανασυστήνεται. Ήδη ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι είναι η κυρίαρχη πρόταση στον χώρο της κεντροαριστεράς απέναντι στον λαϊκισμό του ΣΥΡΙΖΑ και την συντηρητική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Ανδρέου, αν αύριο το πρωί το χώρος αυτός πάρει ένα 10% και συμπράξει είτε με το ΣΥΡΙΖΑ είτε με τη Νέα Δημοκρατία, θα νιώσετε προδομένος ή έτσι είναι για τη σωτηρία της πατρίδος η μόνιμη επωδός? Η ερώτησή σας είναι καλή. Είναι αρκετά συχνή και γίνεται σε πολλά στελέχη για βουλευτές και ψηφοφόρους της κεντροαριστεράς. Αλλά η ερώτηση αυτή δεν μπορεί να απαντηθεί τώρα. Και γιατί δεν μπορεί να απαντηθεί τώρα? Η ερώτηση αυτή υλοποιεί 100% την στρατηγική τόσο του ΣΥΡΙΖΑ όσο και της Νέας Δημοκρατίας που θέλουν να εγκλωβίσουν τον προοδευτικό κόσμο σε ένα τεχνητό και δίπολο και να εξαφανίσουν ουσιαστικά το κεντρό χώρο. Απέναντι σε αυτό την απάντηση θα τη δώσουν οι συμπολίτες μας όταν και όποτε γίνουν οι βουλευτικές εκλογές. Εγώ ήμουν πάντα παρόν και θα είμαι παρόν. Είμαι από τους πρώτους που συμμετείχα και συμμετέχω. Πώς βλέπετε αυτή την αλλαγή? Μεγάλη αλλαγή. Εγώ τη βλέπω διπλάσια από ό,τι ήταν. Κύριε Ελένη, πιστεύετε ότι θα αλλάξει κάτι στον χώρο της κεντροαριστεράς? Δεν λέμε Πασόκ. Όχι, δεν υπάρχει Πασόκ. Πιστεύετε ότι θα αλλάξει κάτι? Πιστεύω. Πιστεύω ότι θα αλλάξει διότι βλέπω νέα άτομα. Βλέπω νέους ανθρώπους. Εσείς είστε από τα ιστορικά στελέχη του Πασόκ. Ναι. Σας πειράζει που δεν θα υπάρχει Πασόκ πια και θα υπάρχει ένας άλλος φορέας? Όχι, εντάξει. Ξέρω ότι είναι εκεί που ανήκω. Δηλαδή δεν έχω πρόβλημα καθόλου. Καλό είναι για το χώρο το δικό μας, αλλά και για την Ελλάδα. Κύριε Θημίου, σας βλέπουμε σήμερα εδώ στη διαδικασία του νέου φορέα. Εννοείται. Ήρθαμε να στηρίξουμε τη Δημοκρατική Συμπαράταξη, να βγει ένας πρόεδρος, όποιος και αν είναι αυτός. Νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη συμμετοχή και με Αθήνα που μίλησα, υπάρχει πολλή προσέλευση. Πιστεύω ότι θα ξεπεράσει τα 200.000 άτομα. Να υπάρξει μια ένωση, μήπως δημιουργηθεί μια καλύτερη πορεία για το αύριο. Πάρε τις μαγκούρες. Καλά. Ρουμπαλί, για δηλώστε. Καλημέρα. Ευχαρίστως. Είμαι άνθρωπος, γεννήθηκα ελεύθερος, θέλω να πεθάνω ελεύθερος και νιώθω την ανάγκη να έρθω να ψηφίσω αυτό το καινούριο φορέα το οποίο δημιουργείται. Δεν ψηφίζω κόμμα, ψηφίζω άτομο. Ψηφίστε. Αυτό είναι τελείως προσωπικό. Και πήγες άνθρωπο, ΣΥΡΙΖΑ. Όχι,
Όλοι τραβάνε κάμερα. Με αγάπη Μητσοτάκη γράψε. Εδώ κύριε... Και την κλίτσα, φεντώστε και την κλίτσα, έτσι ωραία. Αν πάτε για τη φορά. Για πέστε μου, αυτή η κλίτσα είναι ιστορική όμως, έτσι. Αυτή είναι η κουτσούνα, η κριτικιά, την οποία μου τη δώρησε ο συγχωρημένος ο Μητσοτάκης στα Χανιά το 1993. Την είχα στο σπίτι μου, αλλά τώρα επειδή έπεσα με το μηχανάκι και χτύπησα λίγο το πόδι μου, την πήρα μαζί μου σήμερα. Εντάξει. Θεωρώ ότι η σημερινή ημέρα είναι ορόσημο για την κεντροαριστερά, είναι ένα νέο ξεκίνημα. Και όλοι πρέπει να συμβάλλουμε σε αυτό το εγχείρημα, γιατί πράγματι ο τόπος έχει ανάγκη από το χώρο αυτό. Είναι πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος είναι πολιτικά άστεγος πολιτικά, και πιστεύοντας βέβαια σε ψεύτικα λόγια που στο παρελθόν μπήκαν στην κοινωνία, τώρα είναι η εποχή, είναι ο καιρός να επιστρέψουν στο χώρο που τους εκφράζει και έτσι να δημιουργηθεί αυτός ο χώρος, να αναπτυχθεί, να μεγαλώσει, να πάρει σιγά σιγά τη θέση που του ανήκει στην κοινωνία, για να μπορέσει να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων και κυρίως να συμβάλλει να επανέλθει το χαμόγελο στους Έλληνες, γιατί έχει εδώ και πολλά χρόνια φύγει από τα χείλη τους και είναι λαός που το αξίζει και όλοι θα βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Το θέμα που τίθεται η επόμενη μέρα θα είναι κάτι καινούριο αυτό που θα γεννηθεί ή θα είναι κάτι σαν το Μανολιό που αλλάζει και βάζει τα ροκάλια? Εγώ θεωρώ ότι είναι ένα νέο ξεκίνημα, είναι μια καινούργια αρχή. Εκεί οι εμπειρίες και οι καταστάσεις που διαμορφώθησαν όλο αυτό τον καιρό μας δίδαξαν ότι πρέπει να είναι ένα καινούριο εγχείρημα, να αγκαλιάσει όλο τον κόσμο που πιστεύει σε αυτή την νοοτροπία, πιστεύει σε αυτό το φορέα, και έτσι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και να βοηθήσουμε. Κύριε Κουτσούκο, βλέπουμε μεγάλη συμμετοχή σήμερα. Χαίρετε, σας καλωσορίζουμε στη διαδικασία. Απρόσμενα η συμμετοχή είναι μεγάλη σήμερα. Δεν το περιμέναμε και είμαστε πολύ χαρούμενοι και ικανοποιημένοι. Το μήνυμα της επόμενης μέρας ποιο πρέπει να είναι? Το μήνυμα της επόμενης μέρας είναι ενότητα, ενότητα, ενότητα. Πρέπει να προσεγγίσουμε πάλι τον πολίτη ως κεντροαριστερά και να ανεβάσουμε το χώρο μας. Πιστεύετε ότι την επόμενη Κυριακή θα είμαστε πάλι εδώ? Την επόμενη Κυριακή θα είμαστε δυνατά πάλι εδώ. Το θέμα που έχει τεθεί τις προηγούμενες μέρες, δεν το έχουν απαντήσει περισσότεροι υποψήφοι, είναι τώρα αυτό το καινούριο που θα γεννηθεί. Θα είναι μια ουρά σε ενός από τα δύο μεγάλα κόμματα ή αν θα είναι κάτι καινούριο, θα είναι αυτόνομο μέχρι τέλος? Έχουμε πάρει απόφαση από το Συνέδριο της Δημοκρατικής Συμπαράταξης ότι θα έχουμε αυτόνομο λόγο με πορεία τρίτου πόλου διακυβέρνησης για αρχή. Κύριε Κουτσούκο, βλέπουμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη συμμετοχή της νεολαίας. Είναι ασφαλώς γίνεται αυτό, αλλά μην ξεχνάτε ότι έχουμε και νεολαίο υποψήφιο πρόεδρο για το νέο εγχείρημα της κεντροαριστεράς στη Δημοκρατική Συμπαράταξη. Εύχομαι όλοι οι νέοι να συνεχίσουν να δηλώνουν το παρόν και να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να φτιάξουμε την παράταξή μας, γιατί εμείς θα δώσουμε και τη λύση αύριο μεθαύριο στην Ελλάδα. Τι σημαίνουν οι πολλές υποψηφιότητες όμως? Προσωπικά, αν με ρωτάτε, εγώ ήθελα να έχουμε πολλές υποψηφιότητες, γιατί οι πολλές υποψηφιότητες είναι και πολλές απόψεις, έτσι πως συνέβαινε πάντα σε αυτόν τον χώρο, και οι πολλές υποψηφιότητες φέρνουν και πολύ κόσμο πίσω για τη συμμετοχή. Υπάρχουν προβλήματα στη διαδικασία σήμερα? Μέσα μαζί με το Υπουργείο Εσωτερικών, γιατί όλοι ψηφίζουν μέσα από τον εκλογικό κατάλογο, βρίσκουμε κάποια μικρά προβλήματα, αλλά είμαστε εδώ για να τα επιλύσουμε και κάνουμε ό,τι δυνατόν καλύτερο μπορούμε. Τι στόχο έχετε βάλει σε ό,τι αφορά τους ψηφοφόρους σήμερα? Εννοείται το νούμερο. Θα είμαστε σίγουρα ικανοποιημένοι αν από την προηγούμενη φορά της Δημοκρατικής Συμπαράταξης για αρχή διπλασιαστή. Και μιλάμε για νούμερο? Για νούμερο τωρινό, σημερινό, πάνω από 800. Στην Κορινθία την τελευταία φορά ψηφίσανε γύρω στα 1.200 άτομα. Στόχος μας είναι να περάσει τους 2.000. Αυτό το νούμερο αυτή τη στιγμή πάει ήδη πολύ καλά. Ο κόσμος που έρχεται συνέχεια, και ας είναι Κυριακή μεσημέρι και η ημερομηνία δείχνει ότι όλοι έχουν δουλειές, ακόμα και αγρότες με τις ελιές κτλ. Όμως είμαστε αισιόδοξοι και ήδη δείχνει η διαδικασία με την ουρά της ότι πάει πάρα πολύ καλά. Για την Ελλάδα? Στην Ελλάδα
ως Δημοκρατική Συμπαράταξη το τελευταίο νούμερο είναι 53.000. Είμαστε ικανοποιημένοι αν περάσει και διπλασιαστεί πάνω από 120.000.